Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 60ο επεισόδιο του podcast. Στο σημερινό επεισόδιο θα ολοκληρώσουμε την τριλογία μας για την απιστία και θα απαντήσουμε δύο ακανθώδη ερωτήματα. Θεραπεύεται το τραύμα της απιστίας? Σώζεται η σχέση μετά από μία απιστία? Στα δύο προηγούμενα επεισόδια στο 58ο περιγράψαμε το φαινόμενο της απιστίας και τα αίτια που πιθανόν να το προκαλούν και στο προηγούμενο επεισόδιο, το 59ο, εξηγήσαμε και αναλύσαμε εις βάθος, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το βαθύ τραύμα της απιστίας. Έχουμε δύο ερωτήματα στο σημερινό 60ο επεισόδιο. Το πρώτο ερώτημα το οποίο εγώ προσωπικός θεωρώ και το πιο ουσιώδες, είναι αν θεραπεύεται το τραύμα της απιστίας. Και το δεύτερο είναι αν σώζεται μία σχέση μετά από μια απιστία. Θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, το οποίο θεωρώ και το πιο ουσιώδες. Παρόλο που οι περισσότεροι άνθρωποι, οι οποίοι εμπλέκονται σε μία απιστία, είτε αυτός ο οποίος απατά τον ή τη σύντροφό του, είτε το απατημένο πρόσωπο, η απατημένη σύντροφος ή ο απατημένος σύντροφος, ακόμη κάποιες φορές και το τρίτο πρόσωπο, δίνουν περισσότερη έμφαση στο δεύτερο ερώτημα, αυτό για το αν μπορεί ένας γάμος, μια σχέση να σωθεί. Για να καταλάβουμε για ποιο λόγο είναι πιο σημαντικό το πρώτο ερώτημα, θα σας διαβάσω δύο σχόλια, τα οποία γράφτηκαν κάτω από το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, το επεισόδιο 59, το οποίο περιγράφει το βαθύ τραύμα της απιστίας. Μέσα σε αυτά τα δύο σχόλια θα δείτε γιατί, ακόμη και αν σωθεί μία σχέση μετά από μια πιστία, αυτό δεν είναι καθόλου σημαντικό, καθόλου αξιοσημείωτο και δεν είναι επίτευγμα επειδή αν δεν θεραπευτεί το τραύμα της απιστίας, οι άνθρωποι που βιώνουν το τραύμα της απιστίας θα συνεχίσουν να υποφέρουν και θα έχουν και περιπλεγμένο πένθος. Περιπλεγμένο πένθος είναι ένας όρος ο οποίος αναφέρεται στην περίπτωση που ένας άνθρωπος που βιώνει μία απώλεια και μία απιστία είναι μία απώλεια με τους τρόπους που περιγράψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αν ένας άνθρωπος που βιώνει μία απώλεια δεν αφαιθεί να βιώσει και να ολοκληρώσει το πένθος της απώλειας, θα συνεχίζει να πενθεί με έναν πολύ πιο περιπλεγμένο τρόπο από εκείνον που ένας άνθρωπος βιώνει το ξύπενθος περιπλέκεται η ζωή του και έχει συμπτώματα τα οποία μοιάζουν να έρχονται και από αγχώδες διαταραχές και από καταθλιπτικές διαταραχές και από φοβίες ενώ στην ουσία πρόκειται για πένθος που έχει περιπλακεί. Πάω να διαβάσω το πρώτο επεισόδιο. Είναι τεράστιος ο ψυχικός πόνος της απιστίας. Βιώνω στην ενήλικη ζωή μου το παιδικό μου τραύμα ξανά κρατώντας μέσα μου την απιστία της μητέρας μου όλα αυτά τα χρόνια, τώρα βιώνω την απιστία του ανθρώπου αυτού που επέλεξα να κάνω οικογένεια. Άρα η κοπέλα αυτή μας λέει ότι ως παιδί γνώριζε την απιστία της μητέρας της και έφερε το βάρος της απιστίας της μητέρας της. Είναι εγκληματικό πως κάποιοι γονεί εμπιστεύονται στα παιδιά τους το γεγονός ότι απατούν τον σύντροφό τους και ζητάνε μάλιστα και από αυτά να το κρατήσουν μυστικό και τραυματίζουν τις παιδικές ψυχές βαθύτατα. Η ίδια ξαναζεί εκείνο το παιδικό τραύμα επειδή ο άνθρωπος σου παντρεύτηκε και επέλεξε να κάνει οικογένεια μαζί του την έχει απατήσει και το έχει ανακαλύψει εδώ και τρει μήνε. Τρεις μήνες μετά την ανακάλυψη βιώνω όλα αυτά τα συναισθήματα που έχει ένας άνθρωπος που έχει εξαπατηθεί, όπως αναφέρεστε στο podcast σας. Έκρινα πως μπορώ να το ξεπεράσω και να κρατήσω την οικογένειά μου, όμως δεν έχω τη δύναμη να αφήσω πίσω αυτό που έγινε. Δεν με βοηθάει η συμπεριφορά του συντρόφου μου. Ενώ αρχικά ανέλαβε τις ευθύνες του και δέχτηκε τη θεραπεία ζεύγους, τώρα τη διέκοψε. Με αντιμετωπίζει ως θήτη και θυματοποιεί τον εαυτό του, θεωρεί ότι η συμπεριφορά μου τον πνίγει. Προσπαθώ μέσα από τη ψυχοθεραπεία να με φροντίσω, να δυναμώσω, να αποκτήσω την αυτοεκτίμηση που έχασα, αλλά έχω δρόμο ακόμη μπροστά μου. Αλλά έχω δρόμο ακόμη μπροστά μου. Αναμένω το επόμενο podcast. Σας ευχαριστώ για τα ψυχοθεραπευτικά σας βίντεο. Είναι ψυχοεκπαιδευτικά τα βίντεο, αλλά κάποιοι άνθρωποι τα βιώνουν και ως ψυχοθεραπευτικά ακριβώς όταν τους δίνουν και κάποιες σκέψεις, κάποια τροφή για σκέψη και κάποιους προβληματισμούς ή και κάποια εργαλεία το οποίο όταν τα πάρουν στη θεραπεία τους να έχουν αποτέλεσμα. Το δεύτερο σχόλιο. Καλημέρα Θέκλα. Λέω ότι τον συγχώρησα και ζούμε πάλι μαζί μια ωραία οικογένεια. Πώς λέμε μια ωραία ατμόσφαιρα. Προσπαθώ να πείσω και μένα ότι τον συγχώρησα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μέσα μου ακόμα πολεμάω με τις σκέψεις μου, με τον πόνο μου. Λέει ότι φταίω εγώ για όλα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και στα δύο περιστατικά το φαινόμενο του θήτη, ο οποίος φτάνει στο σημείο να κατηγορεί το θύμα για το δικό του φταίξιμο. Υπάρχει όνομα για αυτό το φαινόμενο. Στα αγγλικά περιγράφεται με το ακρονίμιο DARVO. Τις λέξεις δηλαδή Deny, Attack, Reverse Victim Offender. Είναι μία προσφιλής μέθοδος των ναρκισιστών, των ανθρώπων που είναι ψυχικά κακοποιητικοί, όταν σε βλάψουν και εσύ το αναγνωρίσεις ότι σε βλάψουν, όταν σε απατήσουν για παράδειγμα, και εσύ το αναγνωρίσεις ότι σε απατήσουν και ζητήσεις τα ρέστα, να αρνηθούν την ευθύνη τους, να επιτεθούν σε εσένα και να αλλάξουν θέση οι θύτες με εσένα που είσαι το θύμα. Ντάρβο. Deny, attack, reverse, victim offender. Και στα δύο περιστατικά, τα οποία περιγράφονται στα δύο σχόλια κάτω από το προηγούμενο επεισόδιο του podcast, οι θήτε τη απιστία, οι άνδρε που απάντησαν τι γυναίκε του, χρησιμοποίησαν το όπλο του ψυχολογικού πολέμου Ντάρου. Αρνήθηκαν ότι έφταιγαν αυτοί, επιτίθενται στις συντρόφους τους και αλλάζουν θέση αυτοί οι θύτες με το θύμα. Δηλαδή ανακατασκευάζουν την πραγματικότητα γνωστικά και λένε μία ιστορία ότι εσύ φταίς, που εγώ σε απάντησα. Πρόσφατα ανέβηκε στο κανάλι μας ένα σχετικό βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube με τίτλο «Είδες τι με ανάγκασε να κάνω» Μια φράση που φωνάζει από μακριά ναρκισισμός. Και είναι ένα βίντεο το οποίο περιγράφει αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο ντάρφου. Λοιπόν, και οι δύο κοπέλες που έχουν στείλει τα σχόλια βίωσαν αυτό, βιώνουν αυτό. Συγχώρεσαν το θήτη ή προσπάθησαν τουλάχιστον η πρώτη κοπέλα να συγχωρεσεί το θήτη και να παραμείνει στο γάμο. Όμως το τραύμα παραμένει. Όλη αυτή η ψυχολογική αποδιοργάνωση, όχι απλώς συναισθηματική απορρίθμιση, η καθολική ψυχολογική αποδιοργάνωση που προκύπτει μετά από ένα τόσο βαθύ τραύμα όπως αυτό της απιστίας καταβάλει τις γυναίκες αυτές, και σαν να μην τους έφτανε αυτό, έχουν και από πάνω το θήτη τους, ο οποίος αλλάζει το τροπάριο και τις κατηγορεί ότι φταίνε αυτές που τις απάντησε. Έχουμε αναλωθεί στο πρώτο επεισόδιο αυτής της τριλογίας, το 58 στα αίτια της απιστίας και σας παραπέμπω σε αυτό για περισσότερα. Εδώ επιλεκτικά θα πω ότι σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο αποδέχτης της απιστίας για το γεγονός ότι ο ή σύντροφος του του, τον, την απατά. Και ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος απατά στα πλαίσια της αντιδραστικής βιαιότητας, δεν θα έχει αυτή την αντιμετώπιση μετά, δεν θα χρησιμοποιήσει τον τάρβο, δεν θα αρνηθεί ότι έχει απατήσει, δεν θα επιτεθεί σε αυτό που έχει απατήσει, δεν θα αλλάξει θέση ο θήτης με το θύμα ακόμη και αν ένας άνθρωπος φτάσει στο φαινόμενο να απατήσει λόγω του ότι έχει χάσει τον εαυτό του μέσα σε μια εξαιρετικά κακοποιητική και ηθικά νοσηρή σχέση, θα αναλάβει την ευθύνη του φτεξίματος του και θα προχωρήσει στο να τελειώσει τη σχέση ή να μιλήσει ειλικρινά και να δεχθεί να κάνει ειλικρινή προσπάθεια και μέσω της θεραπείας ζεύγους για να διορθωθεί η σχέση εάν διορθώνεται. Όταν όμως κάποιος απατάει και μετά το παίζει τρελίτσα και μετά βγαίνει και από πάνω και κατηγορεί αυτόν ή αυτήν που απάτησε ότι αυτή φταίνε, τότε μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο ναρκισιστικής κακοποίησης. Πιο υψηλό επίπεδο ναρκισιστικής κακοποίησης. Λοιπόν, γιατί ανέφερα αυτά τα δύο σχόλια, γιατί τα σημείωσα για να τα αναφέρω. Επειδή είναι πολύ απλό και απλοϊκό να πούμε στους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν μία απιστία ότι όλα καλά, θα τον συγχωρέσεις, θα σε συγχωρέσει, θα είστε ξανά μαζί, εσύ θα είσαι η τυχερή ο τυχερός που θα τον έχει ή που θα την έχει και δεν θα είναι το τρίτο πρόσωπο και έτσι εσύ θα είσαι μια χαρά και θα προχωρήσατε να ζείτε σαν μια ωραία ατμόσφαιρα, σαν μια ωραία οικογένεια. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Το τραύμα της απιστίας είναι τόσο βαθύ, είναι βόμβα που δυναμητίζει τα θεμέλια μιας σχέσης, είναι βόμβα η οποία δυναμητίζει τη σχέση του αποδέχτη της απιστίας με τον εαυτό του. Όπως είπα και προηγουμένως, πρόκειται για ένα συντριπτικό τραύμα, το οποίο αποδιοργανώνει ψυχολογικά καθολικά τον άνθρωπο που το δέχεται αυτό το τραύμα, οπότε δεν μπορεί να θεραπευτή να επουλωθεί επειδή θα αποφασίσεις γνωστικά να συγχωρήσει τον άλλον ή να παραμείνεις μέσα σε εκείνο το γάμο και σε εκείνη τη σχέση για το καλό των παιδιών, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική επιβίωση, για το τι θα πει ο κόσμος και όλα καλά επειδή το συγχώρεσες και προχωρήσατε. Δεν γίνεται. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει ότι υπάρχουν πληθώρα ζευγαριών που έχουν καταπκεί μία απιστία χωρίς να την επεξεργαστούν, χωρίς να τη δουλέψουν ψυχοθεραπευτικά, χωρίς να γίνει η απαραίτητη δουλειά και από τα δύο μέρη και κυρίως από αυτόν που απάτησε, ούτω ώστε να κλείσει η πληγή, να επουλωθεί η πληγή και αν όχι να ιαθεί κιόλας η πληγή, δεν πρόκειται οι άνθρωποι αυτοί ούτε μεταξύ τους να είναι καλά, ούτε με τον εαυτό τους να είναι καλά στη συνέχεια. Δεν γίνεται. Πώς ξεπερνιέται το τραύμα της απιστίας. Ας πάρουμε ένα φαινόμενο, το οποίο α, έχει περιγράψει μία φίλη στο κανάλι, σε αρκετά σχόλια κάτω από βίντεο. Μας έχει γράψει τη δική της ιστορία. Ήταν, λέει, παντρεμένη με έναν άνθρωπο, ο οποίος πέθανε στο θάνατο του συντρόφου τους στην κηδεία του συντρόφου της, ήρθε και την βρήκε η ερωμένη του συζύγου της. Και την ενημέρωσε ότι ο άντρας σου δεν αγαπούσε εσένα, αλλά αγαπούσε εμένα. Οπότε έμαθε για την απιστία ή σιγουρεύτηκε για την απιστία στην κηδεία του συντρόφου της. Άρα αυτός δεν ήταν πλέον εκεί για να κάνει διορθωτικές πράξεις ή για να τον ρωτήσει ερωτήσεις ή για να έχει τον προβληματισμό αν θα πρέπει να τον συγχωρέσει και να τον επαναφέρει στη ζωή της ή αν θα πρέπει να τον χωρίσει και το καθεξής. Άρα η γυναίκα αυτή έμεινε μόνη της με το τραύμα της μετά από την αποκάλυψη. Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι το τρίτο πρόσωπο το οποίο βρήκε την ώρα να αποκαλύψει τον εξωσυζυγικό δεσμό που έχει ο άνθρωπο που πέθανε στη γυναίκα του, στην κηδεία του, είναι το λιγότερο μοχθηρό και εκδικητικό. Αν ήθελε να αποκαλύψει κάτι τέτοιο, να το αποκάλυπτε όσο ήταν εν ζωή αυτός με τον οποίο συνεργάζοντας το να απαντήσουν τη γυναίκα του, να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι σε και να κάνει ό,τι θα κάνει έχοντας συνέπειες. Όταν όμως πας και βρίσκεις μία γυναίκα η οποία είναι μόνη της πλέον, δεν έχει τον σύντροφό της. η οποία είναι χάλια από το πένθος της απώλειας του σύζυγου της. Και πας και εσύ και της ρίχνεις αυτή τη βόμβα ότι ξέρεις ο άντρας σου που πέθανε και τώρα τον κλαις, πρέπει να τον κλέψει τριπλά και τετραπλά και πενταπλά επειδή σε κερά ρωτώνε κιόλας, μιλάμε για εξαιρετικά αήθη στάση ζωής. Και επίσης Μία άλλη κοπέλα είχε αναφέρει ότι μετά που πέθανε ο σύντροφός της, μετά από πολύ μάχη με τον καρκίνο που τον φρόντιζε μέχρι το τέλος, η προηγούμενη του γυναίκα πήγε και της είπε μετά την κηδεία ότι ξέρεις, προτού πεθάνει, μιλούσε μαζί μου, είχε επαφές μαζί μου, Uh, κάτι χρηματικές ανταλλαγές είχαν, το οποίο αυτή μπορούσε να το εξακριβώσει μέσα από τους λογαριασμούς, ότι υπήρξαν κάποιε χρηματικές ανταλλαγές μεταξύ τους, ισχυρίστηκε ότι είχαν σχέση, αλλά η γυναίκα αυτή δεν μπορούσε να γνωρίζει, γιατί πέθανε ο άντρας της. Λοιπόν, εδώ uh, αναδύεται και η μοχθηρία τρίτων προσώπων. Επειδή έχω γνωρίσει πολλά τρίτα πρόσωπα, και το επόμενο επεισόδιο του podcast, το 61ο, θα είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στο τρίτο πρόσωπο σε μια απιστία και στο γιατί είναι εξαιρετικά ηλίθια ιδέα να τα φτιάξουμε με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη. Έχω γνωρίσει τρίτα πρόσωπα που είναι εξαιρετικά αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων τους και δεν προσπαθούν να εκδικηθούν ούτε τον άνθρωπο που μπορεί να τους ξεγέλασε για να κάνουν σχέση μαζί τους λέγοντάς τους ότι είναι ελεύθερος ή χωρισμένος, ελεύθεροι ή χωρισμένοι ενώ στην ουσία βρισκόντας σε γάμο σε σχέση ή να εκδικηθούν και τη γυναίκα του εραστή τους ή τον άνδρα της ερωμένης τους. Υπάρχουν λογιών, λογιών τρίτα πρόσωπα. Δεν είναι όλα τα τρίτα πρόσωπα τόσο εσχρές προσωπικότητες όπως αυτές τις δύο που περιέγραψα προηγουμένω. Παίρνοντα λοιπόν το παράδειγμα αυτών των δύο γυναικών, οι οποίε έμαθαν για την απιστία των συντρόφων του μετά το θάνατο του συντρόφου του, μπορούμε να χτίσουμε ένα σχήμα πάνω στο οποίο θα διερευνήσουμε πώ μπορεί να θεραπευτεί το βαθύ τραύμα της απιστία, όταν ένα άνθρωπο παραμένει μόνο μετά από αυτό. Και παράλληλα με τον ίδιο τρόπο θεραπεύεται και το βαθύ τραύμα της απιστίας όταν ένας άνθρωπος παραμείνει σε μία σχέση. Μόνο που για να θεραπευθεί επιτυχώς μέσα σε μία σχέση πρέπει να συνεργαστεί και αυτός που έχει απατήσει, όπως θα πούμε στη συνέχεια απαντώντας το δεύτερο ερώτημα. Και θα σας αναφέρω και δύο περιπτώσεις, δύο σπάνιες περιπτώσεις ζευγαριών από τη δική μου κλινική πείρα, όπου κατάφεραν επιτυχώς να ξεπεράσουν το βαθύ τραύμα της απιστίας με πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή προσπάθεια και πάρα πολύ κόπο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να πενθήσουμε μια απώλεια, πρέπει να ξεπεράσουμε το πρώτο στάδιο του πένθους, αυτό της άρνησης. Είναι φυσιολογικό να μην θέλουμε να παραδεχθούμε την πραγματικότητα, να μην θέλουμε να πιστέψουμε ότι έχουμε φάει κέρατο. Είναι φυσιολογικό επίσης στη διαδικασία της διαχείρισης της απιστίας, να νιώθουμε πάρα πολύ θυμό για αυτό που μας έχει απαντήσει, το δεύτερο στάδιο του πένθους, το στάδιο του θυμού. Είναι επίσης φυσιολογικό να χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης με έναν τρόπο είτε συμβιβαστικό είτε δημιουργικό, προσπαθώντας να επεξεργαστούμε με τη σκέψη μας όλα τα ανδεχόμενα, είναι το στάδιο της διαπραγμάτευσης, είναι επίσης πολύ φυσιολογικό να πέσουμε σε βαθιά θλίψη, σε βαθιά απόγνωση και μελαγχολία, το στάδιο της κατάθλιψης. Και στόχος μας είναι να φτάσουμε στο πέμπτο στάδιο που είναι αυτό της αποδοχής. Χρησιμοποιώ τα πέντε στάδια του πέθους, σύμφωνα με τη δουλειά της Ελίζα της πιο γνωστής ψυχιάτρου θανατολόγου. Φυσικά, τα ευρήματα της νευροψυχολογίας έρχονται να συμπληρώσουν σε αυτά τα στάδια της Ελίζα Πεθκιού τα πέντε στάδια του πέθους, με την πληροφορία ότι από ό,τι φαίνεται ο μηχανισμός άμυνας αυτός της εκλογήκευσης, το στάδιο της διαπραγμάτευσης, είναι ένα βασικό στοιχείο για να υπερβεί κάποιο το πένθος γιατί λέει κάθε φορά που σκέφτεσαι αυτό που σου έχει συμβεί, κάθε φορά που το μυαλό σου πάει να ταξιδέψει στα γεγονότα, βιώνεις τέτοιο πόνο επειδή αντιλαμβάνεσαι ξανά και ξανά ότι έχεις δεχθεί απιστία και κάθε φορά που το σκέφτεσαι, κάθε φορά που το επεξεργάζεσαι, τόσο περισσότερο αλλάζει η μνημονική εγγραφή που έχει γίνει στον εγκέφαλο σου για αυτή τη σχέση. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σε μία σχέση και πιστεύει ότι είναι όλα καλά και ότι η συμφωνία που έχουν δώσει οι δύο σύντροφοι για να είναι πιστή ο ένας απέναντι στον άλλον τηρείται, ένας άνθρωπος που νιώθει συναισθηματική ασφάλεια μέσα στη σχέση του, όταν σκέφτεται τη σχέση του, στο μυαλό του ενεργοποιείται ένα νευρονικό κύκλωμα το οποίο έχει μία σχέση ασφαλή, μία σχέση εμπιστοσύνης και χαίρεται όταν σκέφτεται τη σχέση του ή τη σχέση της. Όταν όμως συμβεί το βαθύ τραύμα της απιστίας, όταν προδώσει ο άλλος σύντροφος την εμπιστοσύνη του απατημένου συντρόφου, τότε κάθε φορά που σκέφτεται τη σχέση βιώνει φοβερό πόνο γιατί δεν μπορεί ο ο κύκλος να κλείσει όπως πριν. Το νευρονικό κύκλωμα καταγραφής της σχέσης στον εγκέφαλο είναι προβληματικό. Οπότε χρειάζεται να το σκεφτεί πολλές φορές, ούτω ώστε να ξεθοριάσει ο πόνος κάθε φορά που θυμάται ότι έχει απατηθεί και να χτίσει ένα νέο νευρονικό κύκλωμα. Είπαμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει νευροπλαστικότητα μέχρι και το τέλος της ζωής του ανθρώπου εκτός από την περίπτωση που ένας άνθρωπος έχει κάποια νευρολογική πάθηση όπως η άνοια που να μην του επιτρέπει να φτιάχνει νέα νευρονικά κυκλώματα και να αποψηλώνονται και τα παλαιότερα. Ένας άνθρωπος υγιής μπορεί να φτιάχνει νέα νευρονικά κυκλώματα, έχει νευροπλαστικότητα δηλαδή για όσο καιρό ζει. Οπότε τα ευρήματα της νευροψυχολογίας σε σχέση με το πένθος, Υπάρχει στο κανάλι μας playlist για το πένθος. Θα συμπεριλάβω στην περιγραφή του επεισοδίου αυτού το playlist. Το playlist είναι μια λίστα με σχετικά βίντεο, με τα βίντεο που έχουν σχέση με το πένθος, ούτως ώστε όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Άρα, το να σκέφτεσαι αυτό που συνέβη και το να επαναλαμβάνεις τους λόγους, τα αίτια, τα συναισθήματα, του να επεξεργάζεσαι αυτό που συνέβη και τον να μιλάς για αυτό που συνέβη και να δουλεύεις αυτό που συνέβη και βοηθάει στο να έρθεις στο στάδιο της αποδοχής και να βγεις από το στάδιο της θλίψης. Είναι όμως όλα τα στάδια, τα πρώτα τέσσερα, απαραίτητα. Και άρνηση να νιώσει και θυμό να νιώσει και να διαπραγματευτείς το ζήτημα αλλά και να πέσεις σε θλίψη, κατάθλιψη και μελαγχολία. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει μία απιστία, να γιατρέψει τη βαθιά πληγή από μία απιστία, αν αποφύγει να σκέφτεται την απιστία, αν αποφύγει να μιλάει για την απιστία, αν αποφύγει να σκέφτεται για την απιστία, αν αποφύγει να κάνει ψυχοθεραπεία σε σχέση με την απιστία και αν αποφύγει γενικώ την πραγματικότητα. Το να βάζουμε τα προβλήματα μας κάτω από το χαλί, το να λέμε στον εαυτό μας ότι δεν με νοιάζει, έχω ψηλή αυτοπεποίθηση και δεν με νοιάζει αν με έχει απατήσει αυτός, δεν βοηθάει. Η άρνηση δεν βοηθάει. Οι άνθρωποι που μένουν καθυλωμένοι στο στάδιο της άρνησης, ποτέ δεν μπορούν να ξεπεράσουν το πένθος. Το ίδιο και οι άνθρωποι που μένουν καθυλωμένοι στο στάδιο του θυμού. Εάν όμως δεν βιώσεις το στάδιο του θυμού, εάν δεν βιώσεις θυμό για αυτό τον άνθρωπο που σε έχει απατήσει, τότε δεν θα μπορέσεις να ολοκληρώσεις τον κύκλο του πένθους. Εάν δεν διαπραγματευτείς τη σκέψη σου και αν δεν σκέφτεσαι αν δεν έκανα το άλλο και αν έκανα το άλλο και γίνονταν έτσι ή αν δεν μάθεις όλες τις πληροφορίες που έχεις περιέργεια να μάθεις σε σχέση με την απιστία, δεν θα μπορέσεις να προχωρήσεις με τη διαδικασία του πένθους. Και αν δεν πονέσεις βαθιά και αν δεν νιώσεις τη θλίψη στο πετσί σου για το γεγονός ότι έχεις απατηθεί, αν δεν επιτρέψεις τον εαυτό σου να είναι χάλια επειδή έφαγε κέρατο, δεν θα μπορέσεις να περάσεις στο τελευταίο στάδιο της αποδοχής που συνιστά και την επούλωση του τραύματος της απιστίας. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσει ένας άνθρωπος να διαχειριστεί μια απιστία. Και αυτή η δουλειά γίνεται καλύτερα όταν γίνεται με τη βοήθεια ενός ψυχολόγου που να ταιριάζει με το πρόσωπο που ζητάει τη βοήθειά του, να έχει πείρα από περιστατικά απιστίας, να έχει πείρα από ζητήματα αναρκησιστικής κακοποίησης, να έχει πείρα από πένθος και διαχείριση πένθους και να έχει πείρα και από τη συνεξαρτητική προβληματική. Δηλαδή να γνωρίζει ο ψυχολόγος τον οποίο να πάμε να ζητήσουμε βοήθεια, Όλα αυτά για τα οποία συζητάμε στο κανάλι μας. Να έχει δηλαδή ενημέρωση πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στα ζητήματα των σχέσεων και της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή, εάν πάει σε έναν ψυχολόγο ο οποίος δεν γνωρίζει τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την αρκισιστική κακοποίηση και την αδιόρατη ψυχολογική κακοποίηση, η οποία πλέον διαφαίνεται διαφορετικά από την Καταφανή σωματική κακοποίηση που διδασκόμασταν πριν 30 πόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Αν πάει σε έναν ψυχολόγο ο οποίο θεωρεί ότι υπάρχει μόνο η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα και δεν υπάρχει τον ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, αν πάει σε έναν ψυχολόγο ο οποίο δεν αναγνωρίζει τι γνώσει που έχουμε γύρω από το φαινόμενο τη συνεξάρτηση, που στην ουσία το φαινόμενο τη συνεξάρτηση είναι μια ψυχολογική απεικόνηση τη ψυχολογική θυματοποίηση των ανθρώπων οι οποίοι δέχονται, δέχονται πράγματα τραυματικά πράγματα που δεν θα έπρεπε να δέχονται και δέχονται και το κέρατο και δεν αντιδρούν, τότε δεν θα μπορέσει πραγματικά να βοηθηθεί. Γιατί οποιαδήποτε αντιμετώπιση του στυλ συγχώρεσε τον τον καημένο, συγχώρεσε την την καημένη, για να σώσεις την οικογένεια σου πρέπει να συγχωρέσεις, οποιαδήποτε θρησκευτική προσέγγιση, οποιαδήποτε προσέγγιση έρχεται να τονίσει τις ενοχές όπως μια θρησκευτική προσέγγιση και το τονίζω αυτό γιατί δυστυχώς φτάνουν στα αυτιά μου πως υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι φέρουν στο χώρο της ψυχοθεραπείας έννοιες όπως ενοχές, όπως τιμωρία, όπως κόλαση, θρησκευτικές έννοιες οι οποίες δεν έχουν χώρο στη ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Όταν απατηθούμε, όταν βιώσουμε το βαθύ τραύμα της απιστίας, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να νιώθουμε ενοχέ που δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε αυτό που μα έχει κερατώσει, ή να νιώθουμε μία πίεση να είμαστε σύμφωνοι με το λόγο του Θεού ή το κήρυγμα. Ξέρω εγώ πώ το αντιλαμβάνεται ο κάθε ψυχολόγο που δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ψυχολόγο και το παίζει και θεολόγος και να περιπλακούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Χρειάζεται ο άνθρωπος να περάσει μία διαδικασία μακριά και επίπονη, στην οποία να δουλέψει το τραύμα και να πάει πέρα από το τραύμα, εννοείται ότι στις πρώτες συναντήσεις, τον πρώτο καιρό, θα μονοπολεί τη θεραπευτική ώρα η αναφορά στο τραύμα και στο τι νιώθει ο άνθρωπος που έχει τραυματιστεί και θα γίνεται κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας μία επανεξέταση όλων των σταδίων του πένθους, μια επανεξέταση όλων των σκέψεων, όλων των συναισθημάτων, όλων των αντιλήψεων που έχει ένας άνθρωπος για τον εαυτό του, για τη σχέση του, εάν υπάρχει ακόμη σχέση, για, το φαινόμενο της απιστίας, για το γεγονός της απιστίας και ούτω καθεξής. Και στη συνέχεια, όπως είναι φυσικό και επόμενο, εάν κάποιος συνεχίσει να κάνει ψυχοθεραπεία εις και δεν μένει μόνο στις πρώτες βοήθειες, μαζί με τον ψυχολόγο του, τη ψυχολόγο του, ο άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία να προχωρήσει πιο πέρα, πιο βαθιά, να ψάξει να βρει τους λόγους και τις αιτίες για τους οποίους βρέθηκε στο σημείο που βρέθηκε, να επεξεργαστεί τα ζητήματα της παιδικής του ηλικίας, να δώσει ένα ψυχολογικό ιστορικό και να επεξεργαστούν αυτό το ψυχολογικό ιστορικό να δουν πώ μεγάλωσε ο άνθρωπο αυτό, τι βιώματα είχε, τι τραύματα είχε από την παιδική ηλικία και ούτω καθεξής Και τι ήταν αυτό που τον έκανε να επιλέξει έναν σύντροφο, ο οποίο προφανώ, όπω το πρώτο παράδειγμα της κοπέλα που λέει, Φέρνω μέσα μου στο πρώτο σχολείο, Φέρνω μέσα μου το βαθύ τραύμα τη απιστία τη μάνα μου, το οποίο τώρα ξαναξύπνησε μετά από την απιστία του συντρόφου μου. Να βρει δηλαδή να βρούμε δηλαδή έτσι καλύτερα τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Εάν μια απιστία αποτελέσει την αιτία, την αφορμή και την αιτία, αποτελέσει το λόγο για τον οποίο ξεκινούμε ουσιαστικά ψυχοθεραπεία, ξεκινούμε να ψυχοεκπαιδευόμαστε, αναλάβουμε την ευθύνη του εαυτού μας και αρχίσουμε να κάνουμε πνευματικό αγώνα, ναι, τότε ξεπερνιέται μια απιστία και ναι, τότε κλείνει το τραύμα όσο βαθύ και αν είναι. Δεν υπάρχει όμως άλλους δρόμους μόνο μέσα από το χρυσό τρίπτυχο θα έλεγα. Ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Και χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν ξεπερνιέται το τραύμα της απιστίας μέσα σε μερικές συνεδρίες. Δεν ξεπερνιέται το βαθύ τραύμα της απιστίας μέσα σε μερικές εβδομάδες. Θέλει πολύ χρόνο να δουλευτεί αυτό το τραύμα. Επειδή όπως εξηγήσαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο είναι εξαιρετικά βαθύ και πολύ επίπεδο. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση κάποιο ο οποίο πάει να κάνει ψυχοθεραπεία για να αντιμετωπίσει το βαθύ τραύμα της απιστία να εντοπίσει μέσα από τη ψυχοθεραπεία βασικές δικές του δομικέ δυσκολίε στο ζήτημα των σχέσεων, να ανακαλύψει για παράδειγμα ότι έχει το πρόβλημα της συνεξάρτησης, αυτό που παλιότερο ονομάζαμε μαλακομαγνήτη και τώρα μπορεί να ονομάσουμε και ένα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έμαθε να συνδέεται με ανθρώπους κακοποιητικούς και στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας και της εξυγίανσης της ψυχής του ανθρώπου αυτού και της εξυγίανσης του τρόπου με τον οποίο συνδέεται με τους άλλους ανθρώπους, να φτάσει στο σημείο ο άνθρωπος που κάνει ψυχοθεραπεία να αποφασίσει συνειδητά να ξεκαθαρίσει τη ζωή του από όλα τα πρόσωπα τα οποία είναι αδιόρατα ψυχικά κακοποιητικά. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές και εδώ στο podcast αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube ότι άπαξ και υπάρχει ένας ναρκισιστής στη ζωή σου, ένας άνθρωπος ο οποίος σε κακοποιεί ψυχικά. Ένα άνθρωπο ο οποίος σου εξασκεί να κακοποίηση, το πιο πιθανό να υπάρχουν σωρία τέτοιων ανθρώπων που να μην αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κακοποιητική προ εσένα. Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο να έχει ένα μόνο ναρκιστή στη ζωή του, ένα μόνο ναρκιστό στη ζωή του και κανέναν άλλο. Εάν έχει το πρόβλημα να συνδέεσαι με υποδούλωση να συνδέσει συνεξαρτητικά με τους άλλους ανθρώπους και σας παραπέμπω στο έκτο επεισόδιο του podcast, το οποίο είναι αυτό που μιλάει εις βάθος για τη συνεξάρτηση και φυσικά και στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, στο οποίο μιλάμε εις βάθος για τον αρκισισμό, για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά που λέω τώρα. Εάν έχει έναν άντρα που σε κεράτωσε, έναν άντρα ναρκιστή να που σε κεράτωσε, μια γυναίκα ναρκιστήστρια να που σε κεράτωσε, να είσαι σίγουρο, να είσαι σίγουρη ότι έχει πολλά άλλα πρόσωπα στη ζωή σου, τα οποία τα θεωρείς καλά πρόσωπα και τα θεωρείς φίλα προσκύμενα προς εσένα και ότι σε αγαπάνε και σου κάνουν καλό, ενώ στην πραγματικότητα είναι και αυτά ναρκισιστές, ίσως πιο κρυφοί ναρκισιστές, ίσως πιο ευάλωτοι ναρκισιστές, τους οποίους θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να τους αποτινάξει από πάνω σου, να τους ξεριζώσεις από τη ζωή σου, για να μπορέσεις να ξεπεράσεις Όλα σου τα τραύματα, όχι μόνο το τραύμα της απιστίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί αρκετοί άνθρωποι προβληματίζονται και ρωτάνε, μα με αυτά που διδάσκεται στο ψυχοεκπαιδευτικό σας κανάλι, τι θέλετε να επιτύχετε, θέλετε να επιτύχετε οι άνθρωποι να παραμείνουν μόνοι και να διώξουν από τη ζωή τους, ή αν θέλετε να πάνε no contact με τόσους πολλούς ανθρώπους στη ζωή τους, ώστε να παραμείνουν μόνοι. Όχι. Ο στόχος μου είναι να εμπνεύσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ώστε να πάρω μια συνειδητή απόφαση και μέσα από την ψυχοθεραπεία και μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και μέσα από προσωπικό πνευματικό αγώνα να πάρω μια δική τους προσωπική απόφαση να βγάλουν από τη ζωή τους, να βγάλουν έξω από τη ζωή τους, να σταματήσουν να συνδέονται με συνεξαρτητικό τρόπο με ανθρώπους οι οποίοι τους κακοποιούν, τους εκμεταλλεύονται, τους χρησιμοποιούν, τους ρουφούν την ενέργεια και τους φέρονται απαξιωτικά, υποτιμητικά και εξασκούσε σε αυτούς την αρκισιστική κακοποίηση. Ξαναλέω, δεν γίνεται να έχεις μόνο έναν αρχισιστή στη ζωή σου. Αν έχει έναν ξεκάθαρο ναρκιστή στη ζωή σου, όπω τον άντρα σου που σε απάντησε ή τη γυναίκα σου που σε απάντησε, ψάξει το περιβάλλον σου και θα βρει κι άλλου πολλού. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα είναι εγγενές. Μεγαλώνουμε ακολουθώντας ένα δρόμο. Είτε το δρόμο της αρετής, είτε το δρόμο της κακίας. Δεν εννοώ με αυτό ότι οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι απαραίτητο ακολουθούν το δρόμο της αρετής, γιατί όν η ούσα συνεξαρτώμενος δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν είναι και καθόλου ενάρετο. Όμως, Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν το σθένος να ακολουθήσουν το δρόμο της αρετής, αντιστέκονται όμως και δεν ακολουθούν το δρόμο της κακίας. Και έτσι γίνονται εύκολα θύματα στα χέρια των κακοποιητών. Οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι δεν περιποιούν καμία τιμή στον εαυτό τους και καμία χάρη δεν κάνουν στην πολύτιμη ψυχή τους με το να εξακολουθούν είναι συνεξαρτόμενοι. Όμως συνειδητά δεν βλάπτουν κανέναν, προσπαθούν να μην βλάψουν. Βλάπτουν όμως τον εαυτό τους και αυτό τους κάνει να μην είναι ενάρετοι. Γιατί δεν γίνεται να μην αγαπάς τον εαυτό σου και να μην προστατεύεις τον εαυτό σου οποιοδήποτε κακό. Η πρώτη στιαρετή που καλούμαστε να εφαρμόσουμε, εάν θέλουμε να πάρουμε το δύσκολο δρόμο αυτό της αρετής, είναι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, όπως πολύ εύγλωτα και πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει στο βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο στη συμμετοχή ο Έριχ Φρόμ στο βιβλίο του «Η τέχνη της αγάπης». Λοιπόν, εάν έχετε έναν αρκησιστή, σίγουρα έχετε και άλλους. Οπότε σας προειδοποιώ ότι η διαδικασία του να ξεπεράσει το τραύμα της απιστίας, το βαθύ τραύμα της απιστίας, συμπεριλαμβάνει τη ψυχοθεραπεία, τη ψυχοεκπαίδευση, τον προσωπικό πνευματικό αγώνα και την εξυγίανση του τρόπου με τον οποίο ζει τη ζωή σου και του τρόπου με τον οποίο συνδέεσαι με όλους τους ανθρώπους. Οπότε θα χρειαστεί να κάνεις αλλαγέ. Θα χρειαστεί να διακόψεις σχέσεις. Θα χρειαστεί να σηκώσει παντιέρα. Θα χρειαστεί να πιάσεις τη ζωή σου στα χέρια σου θα χρειαστεί να αποφασίσεις συνειδητά να μην είσαι πλέον θύμα. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα να ξεπεράσει κάποιος το τραύμα της απιστίας και δεν έχει να κάνει μόνο με τον άλλο, τον κακό, τον αρκισιστή, τον παλιάνθρωπο που μας απάντησε. Έχει να κάνει και με εμάς οι οποίοι παραμείναμε σε σχέση με έναν άνθρωπο κακοποιητικό επιλέξαμε να δημιουργήσουμε σχέση και ζωή και γάμο με έναν τέτοιον άνθρωπο και λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν φταίνε μόνο οι κακοποιητές για όσα άσχημα συμβαίνουν στη ζωή μας. Φταίμε και εμείς όταν δεν προστατεύουμε τον εαυτό μας από τον κάθε κακοποιητή. Και αν αφήνουμε στη ζωή μας, ας αφήσουμε αυτόν τον καημένο γιατί έχουμε συγγένεια μαζί του, δεν πειράζει που είναι κρυφοναρκησιστής, άστο στη ζωή μας και είναι κρίμα. Ας αφήσουμε και σχέσεις με τη μάνα μας και είναι γρία, αν, που είναι ναρκησιστρία. Ας αφήσουμε σχέσεις και με το αφεντικό μας που είναι ναρκησιστής γιατί που να βρίσκεις τώρα άλλη δουλειά. Ναι, ναι, εγώ θέλω να αλλάξει η ζωή μου, αλλά δεν θέλω να... Ξεβολευτώ και να ανοίξω διαμάχες, γιατί εννοείται όταν ξεμπροστιάζει ανθρώπους κακοποιητικούς και τους βγάζεις από τη ζωή σου, θα ενοχληθούν, θα αντιδράσουν, θα σε πουν κακό, θα χρησιμοποιήσουν τον τάρβο, deny, attack, reverse victim offender, αυτή τη μέθοδο που είπαμε προηγουμένω και ούτω καθεξής. Ελπίζω να είναι κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο θεραπεύεται και ναι μπορεί να θεραπευτεί το βαθύ τραύμα της απιστίας. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίες επιτυχίας όπου καταφέρατε με παρόμοιο τρόπο όπως περιγράφτηκε μέχρι τώρα εδώ στο επεισόδιο να ξεπεράσετε το βαθύ τραύμα της απιστίας και ταυτόχρονα να αλλάξετε και τη ζωή σας και να γίνετε άλλοι άνθρωποι. Να είστε οι άνθρωποι μετά απιστίας. Μουά. Και η προηγούμενη σας ζωή να είναι πιά. Η ζωή προήν την απιστία. Και ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι προχωρούν στη ζωή τους και εξελίσσονται και είναι τυχεροί, είναι εκείνοι οι οποίοι παίρνουν ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν, όπως αυτό της απιστίας, δεν φοβούνται να το κρατήσουν στα χέρια τους επειδή τσουρουφλάει, αντιμετωπίζουν κατάματα τον πόνο και το τραύμα και το μετατρέπουν σε μία αφορμή και αιτία για να αλλάξει η ζωή τους και να εξηγιανθεί. Και επειδή γνωρίζω ότι πολλοί από εσά λέτε «Μα δεν θα έχουμε κανέναν άνθρωπο να συνδεθούμε, δεν θα έχουμε ανθρώπου να κάνουμε παρέα. Άμα διώξουμε όλου του ναρκιστέ από τη ζωή μα, θα παραμείνουμε μόνοι μα. Έχω να πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ναρκιστέ. Σίγουρα μεγάλο μέρο των ανθρώπων με του οποίου συνδεόμαστε εφόσον έχουμε μία σχέση ήδη με έναν ναρκιστή είναι ναρκιστέ, αλλά στο γενικότερο πληθυσμό. Θα έλεγα ότι Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που δεν είναι ναρκιστέ. σω είναι 50-50 τα πράγματα. Δεν έχω στατιστικά να γνωρίζω. Η πείρα μου είναι πικρή. κρατάω όμω μια πισινή λόγω του ότι εγώ ίδια είμαι ψυχολόγο και λόγω του ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούν μαζί μου, αν και είναι δεκάδε χιλιάδε, είναι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα δεν μπορώ να κρίνω με βάση τα δεδομένα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο. Ε, εννοείται ότι 90% των ανθρώπων που απευθύνονται σε μένα είναι θύματα ναρκισιστικής κακοποίηση. υποθέτω ότι ίσως η μισή να είμαστε ναρκισιστές και άλλη μισή να είμαστε καλοήθης άνθρωποι. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβή ποσοστά, γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν και καλοί άνθρωποι και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι μετά που πήραν τη θαραλέα και γενναία απόφαση να αντιμετωπίσουν τις δυστοκίες της ζωής τους, κάνοντας ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικό πνευματικό αγώνα, κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη ζωή τους εκείνους τους ανθρώπους που είναι καλοήθης, που έχουν αγαθά κίνητρα, που έχουν υγιείς προσωπικότητες και δημιούργησαν έναν πραγματικά ασφαλή κύκλο ανθρώπων στη ζωή τους. Μπορεί να μην έχουν εκείνο το μεγαλύτερο κύκλο τον επισφαλή, να έχει πολλούς γνωστούς, πολλούς φίλους, πολλές σχέσεις και να έχει μέσα Ό,τι βγάζει θάλασσα έξω, να έχει και καλού ανθρώπου και κακού ανθρώπου και καλοήθη και κακοήθη και ούτω καθεξή. Μπορεί να μην έχουν εκείνο τον τεράστιο κύκλο πλέον, αλλά έχουν έναν ενδότερο κύκλο, inner circle λέγεται στα αγγλικά, με ανθρώπου αγαπητικού και λένε και του πιστεύω ότι επιτέλου βιώνουν συναισθηματική ασφάλεια στη ζωή του, πνευματική πληρότητα και ευδαιμονία. Παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Ποιου ανθρώπου έχουμε στη ζωή μας. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω ιστορίε επιτυχία αντιμετώπιση τη απιστία μοναχική. Και πάμε τώρα να απαντήσουμε το δεύτερο ερώτημα για το αν μπορεί να σωθεί μία σχέση μετά την απιστία και κάτω από ποιε προποθέσει ίσω να μπορεί να σωθεί. Σώζεται η σχέση μετά από απιστία. Δύσκολα. Εξαιρετικά δύσκολα να σωθεί μια σχέση μετά από μια πιστία και να είναι υγιή σχέση, αυθεντική σχέση, πραγματική σχέση, στην οποία οι δύο σύντροφοι να είναι ουσιαστικά συνδεδεμένοι και η σχέση τους να έχει βάθος και νόημα. Εξαιρετικά δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να μπορέσει μία σχέση να αναρρώσει μετά από την απιστία. Η πρώτη και πιο βασική προϋπόθεση είναι να δοθεί ο χώρος και ο χρόνος στο θύμα της απιστίας, τον σύντροφο, την σύντροφο που έχει απατηθεί, στον κερατωμένο δηλαδή, στον κερατά θέλετε χρησιμοποιώντας μία έκφραση της αργό, σικ, να πενθύσει το τραύμα του και να πάρει την κατάλληλη βοήθεια για να ξεπεράσει το τραύμα του. Δηλαδή όλα όσα αναφέρθησαν απαντώντας το πρώτο σκέλος του ερωτήματος να συμβούν μέσα σε μία σχέση. Και αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Γιατί προϋποθέτει ότι αυτός που έχει απιστήσει, αυτός που έχει απατήσει, θα αναλάβει ειλικρινά και αυθεντικά την ευθύνη για την πράξη του, θα ζητήσει αυθεντικά συγγνώμη, δεν θα είναι μια ψευδής απολογία δηλαδή ούτω ώστε να μην διαταράξει το γάμο ή τη σχέση και θα αντέξει αυτός που έχει απατήσει και έχει απιστήσει όλη αυτή τη διαδικασία που περνάει ο σύντροφος ή η σύντροφος και θα είναι διαθέσιμος παράλληλα να κάνει και ο ίδιος τη δική του τέτοια διαδικασία. Κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Είμαι ψυχολόγος, έχω εργαστεί με ενήλικες και ζευγάρια για πάνω από 20 χρόνια και σε όλη μου την καριέρα έχω δει μόνο δύο περιστατικά. Δύο ζευγάρια που έχω δουλέψει θεραπευτικά μαζί τους, τα οποία κατάφεραν απειτυχώς να σώσουν τη σχέση τους μετά από μια επιστία. Και τα δύο όμως ζευγάρια αυτά δούλεψαν εντατικά και ο ένας και ο άλλος και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργήθηκε το φαινόμενο DARVO. Deny, attack, reverse, victim, offender. Και η γυναίκα που ήταν το πρόσωπο που απάτησε στο πρώτο περιστατικό και ο άνδρας που ήταν το πρόσωπο που απατούσε στο δεύτερο περιστατικό ανέλαβαν πλήρως την ευθύνη των πράξεών ήταν συντετριμένοι και συγκλονισμένοι για τον πόνο που προκάλεσαν στον στην σύντροφό τους από τη συμπεριφορά τους στην απατηλή, έκοψαν κάθε σχέση με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα με τα οποία απατούσαν, συμβλήθηκαν στη ψυχοθεραπεία, δηλαδή έκαναν ψυχοθεραπεία εντατικά και πήραν στα σοβαρά τη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, άντεξαν τα ξεσπάσματα θυμού του συντρόφου τους, της συντρόφου τους λόγω της απιστίας και έκαναν πολύ σκληρό και εντατικό πνευματικό αγώνα προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν και τον τρόπο που σκέφτονται. Κάτι το οποίο σπάνια το βλέπουμε σε ζευγάρια που τραυματίζονται από την απιστία. Στι περισσότερε περιπτώσει συμβαίνει αυτό που διαβάσαμε στα δύο σχόλια στην αρχή αυτού του επεισοδίου, όπου τα βρίσκει το ζευγάρι, εξακολουθούν να είναι μαζί, αλλά αυτό που έχει απατήσει φτάνει στο εμετικό σημείο να κατηγορεί το θύμα του για την απιστία και να μην αλλάζει τίποτα, ίσα ίσα να γίνονται και χειρότερα τα πράγματα μέσα στη σχέση. Λοιπόν, θα σας περιγράψω, θα σας διηγηθώ αυτά τα δύο περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό συνέβη και πάρα πολλά χρόνια πριν, πάνω από 20 χρόνια πριν. Ήμουν νεαρή ψυχολόγος, δεν είχα την πείρα που έχω τώρα, ούτε την οριμότητα και τις γνώσεις που έχω τώρα και είχα σοκαριστεί πολύ από το περιστατικό εκείνο. Ένα ζευγάρι ήρθε σε μένα παντρεμένη, ήταν νομίζω 10 χρόνια παντρεμένη εκείνη την περίοδο, 10 ή 15 χρόνια παντρεμένη, νεαρό ζευγάρι, ήταν γύρω στα 30 πλάς και οι δύο, είχαν και ένα παιδί, το οποίο αυτό ζευγάρι κλειδονίστηκε όταν η γυναίκα αποκάλυψε στο σύζυγό της ότι για ένα χρονικό διάστημα τριών μηνών είχε καταναγκαστικές σεξουαλικές επαφές με το αφεντικό της, στο χώρο της εργασίας. Η κοπέλα αυτή δεν είχε βγει έξω από το σπίτι να εργαστεί. Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε να εργαστεί. Απάντησε σε μια αγγελία, πήγε σε μια εταιρεία, ήταν, ήταν ένας εργασιακός χώρος στον οποίο α, σε εκείνο το χώρο βρισκόταν μόνο αυτή και το αφεντικό της, ο προϊστάμενος της. Ε, δεν είπε στον άνδρα της τι συνέβαινε. Από ένα σημείο και μετά... Ε, ο προϊστάμενος της, της έλεγε να πηγαίνουν ξέρω γω, στο πατάρι του χώρου εκείνου που εργάζονταν και να, έχουν, να, έρχον, να έρχονται σε σεξουαλική επαφή χωρίς συνέστημα, χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα. Ήταν σαν, μια, σαν ένας τροποντινά βιασμός με την έννοια του ότι η ίδια δεν είχε σχέση με αυτόν, δεν ήταν ερωτευμένη μαζί του, δεν συζητούσαν αυτό το ζήτημα, και όμω αυτό συνέβαινε. Και ο προϊστάμενο τη επέμενε τα ζευγάρια, δηλαδή αυτό και η γυναίκα του και αυτή με τον άντρα τη, να κάνουν παρέα. Σε κάποια φάση η κοπέλα δεν άντεξε, πήγε στον άντρα τη και του είπε: Πρέπει να σου πω, τι συμβαίνει. Και του είπε τι συνέβαινε. Ο άντρα τη τη είπε άμεσα να σταματήσει από τη δουλειά τη. Άμεσα σταμάτησε από τη δουλειά τη. Και ήρθα για θεραπεία. Ο άντρα τη ήταν συγκλονισμένο δεν πίστευε με τίποτα αυτό που συνέβηκε. Ήταν εξαιρετικά θυμωμένος με τη γυναίκα του, εξαιρετικά προδομένος. Ένιωθε ότι τον πρόδωσε η γυναίκα του, ότι δεν τον εμπιστεύτηκε, ότι στην ουσία τον απάντησε και κάναμε δουλειά με αυτό το ζευγάρι για πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα πάνω από 9 μήνες, ίσως και ένα χρόνο. Κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας της ατομικής του καθενός, μαζί με την κοπέλα, πήγαμε πίσω στην παιδική της ηλικία και μου διηγήθηκε κάτι το οποίο δεν γνώριζε κανείς, ότι όταν ήταν 7 ετών, στο χωριό που μεγάλωνε, υπήρχε ένας παιδόφιλος, ο οποίος ασελγούσε συστηματικά επάνω της και την τρομοκρατούσε ώστε να μην μπει τίποτα στους γονείς της, γιατί όπως της έλεγε χαρακτηριστικά, έχω ένα δίκανο, ήταν κυνηγός, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, και θα τους σκοτώσω. Και αν πεις ότι έρχεσαι εδώ στη στάνη μου και γίνεται αυτό που γίνεται, θα σκοτώσω τους γονείς σου. Η κοπέλα αυτό το περιστατικό το έθαψε βαθιά στη μνήμη της, το απόθησε, δεν μίλησε ποτέ σε κανέναν, δεν είχε κάποια άλλη σχέση προτού παντρευτεί πέραν του ανδρός της και αυτό συνέβηκε στην ηλικία των 35 ετών, αυτό με το αφεντικό της στη δουλειά, έχοντας η ίδια αποθήσει εκείνη την τραυματική μνήμη της σεξουαλική κακοποίηση που δέχθηκε στην παιδική της ηλικία. Σε αυτό το σημείο θέλω να ανοίξω μια παρένθεση σε αυτό το επεισόδιο του podcast και να πω ότι με βάση το συγκλονιστικό γεγονός των τελευταίων ημερών που αφορά στη δολοφονία ενός 10χρονου κοριτσιού από συγγενή της, ο οποίος ήταν καταδικασμένο σεξ-οφέντερ, δηλαδή ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απόπειρα βιασμού και τραυματισμού 14χρονης άλλης κοπέλας, θέλω να πω εδώ ότι οφείλουμε οι να κάνουμε ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας και οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας από τους παιδόφιλους. Και κάποιο ο οποίος έχει κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού, παρόλο που αυτός δεν ξέρουμε βάσει ποιο νόμο ήταν ελεύθερος μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, οφείλουμε να μην αφήνουμε τα παιδιά μας να έρχονται σε επαφή με τους παιδόφιλους, έστω και αν ο παιδόφιλος είναι αδερφός μας, είναι εξαδερφός μας, είναι μέλος της οικογένειάς μας και η Αγία Ελληνική Οικογένεια κρύβει και καλύπτει αυτό τον παιδόφιλο. Το επεισόδιο αυτό του podcast ανεβαίνει σήμερα, την 5η, 12 Ιουνίου 2024, σε περίπτωση που αυτό το επεισόδιο το ακούτε ετεροχρονισμένα, ώστε να ψάξετε να βρείτε Τη δολοφονία του 11χρονου κοριτσιού στην Ηλία. Μετά από αυτό, αντιστάθηκε στην προσπάθεια του θείου της, του δηλωμένου παιδόφιλου και παιδεραστή, να τη βιάσει. Λοιπόν, στι συναντήσει που κάναμε μαζί με το ζευγάρι, στη θεραπεία ζευγαριού, εκείνο το ζευγάρι στο οποίο η κοπέλα ε, είχε εκείνη την καταναγκαστική σεξουαλική σχέση με το αφεντικό της. Λέω καταναγκαστική επειδή η ίδια φοβόταν και παρέλειε και όταν της έλεγε κατέβασε το παντελόνι σου, το κατέβαζε, σκύψε, έσκυβε. Λόγω του ότι πάθαινε συναισθηματική απορρίθμιση επειδή είχε βιώσει κατ' επανάληψη βιασμό στο παρελθόν για τον οποίο δεν είχε μιλήσει ποτέ σε κανέναν μέχρι εκείνη τη στιγμή και αυτό υπήρχε μέσα στη μνήμη της εξήγησα ξανά και ξανά στους σύντροφο τη ότι τα αίτια για τα οποία τον απάτησε μετά που κάναμε εις ψυχοθεραπεία και με τον άνδρα μόνο του και με τη γυναίκα μόνη της ήταν κατάλοιπα από εκείνο που τη συνέβη και στην παιδική της ηλικία. Ο βιασμός είναι η κορονίδα των τραυμάτων. Η σεξουαλική κακοποίηση προκαλεί τα πιο βαθιά τραύματα, βαθύτερα και από τα τραύματα της απιστίας καταφέραμε μετά από πολλή προσπάθεια, πολύ κόπο και πολλή δουλειά να διασώσουμε τη σχέση. Εκείνο όμως το οποίο γινόταν στη σχέση αυτή ήταν ότι η κοπέλα ανάλαβε τις ευθύνες της, ζητούσε αυθεντικά και ειλικρινά συγγνώμη από τον άντρα της και άντεχε και υπέμενε όλες τις συζητήσεις που ήθελε ο άντρας της να κάνουν γιατί ο άντρας της ήθελε να μάθει πληροφορίες για αυτά που συνέβαινα με τον προϊστάμενο της. Και η ίδια καθόταν και του έλεγε όλες τις πληροφορίες και τους εξήγησα ότι αυτό βοηθάει το θύμα της απιστίας. Παρόλο που στην περίπτωση αυτή είχαμε δύο θύματα. Είχαμε ένα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και κατά επανάληψη βιασμού στην εργασία ουσιαστικά και το θύμα της απιστίας από την πλευρά του ανδρός. Και τη εξήγησα ότι ο άνδρας της έχει ανάγκη να μάθει όλες τις πληροφορίες, όλες τις πληροφορίες, ούτω ώστε να επανακτήσει εκ των υστέρων μια ψευδέστηση ελέγχου για αυτό που συνέβη. Η δεύτερη περίπτωση ήταν μια περίπτωση ενός ζευγαριού όπου ο άνδρας κατ' εξακολούθηση κατά τη διάρκεια των 10 ετών του γάμου του με τη γυναίκα του την απατούσε συστηματικά. Με πολλές γυναίκες. Όπως μου είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά ίσως να έχω πάει και με 100 γυναίκες αυτό το διάστημα. Όταν ήρθε αυτό το ζευγάρι σε εμένα, ο άνδρας ήταν σε άθλια κατάσταση. Όπως μου είπε, χαρακτηριστικά άσπρησαν τα μαλλιά του σε ένα βράδυ. Είχε χάσει, είχε απολέσει τα περισσότερα δόντια του. Είχε πάθει πρόβλημα στα δόντια μετά από το ισχυρό σοκ και το ισχυρό σοκ ήταν ότι η σύζυγος του ανακάλυψε το γεγονός ότι τον απατούσε και στα πλαίσια της αντιδραστικής βιότητας, τον απάντησε και αυτή με κάποιον συνάδελφό τη. Και όταν το έμαθε αυτός, σοκαρίστηκε, αυτή παραδέχτηκε ότι τον απάντησε και του είπε ξεκάθαρα, εγώ θέλω να χωρίσουμε, δεν θέλω να έχω καμία σχέση πλέον μαζί σου, με έχεις κατακερατώσει, δεν με αγαπάς, είμαι τραυματισμένη, είμαι πληγωμένη, ντρέπομαι εγώ η ίδια για τον εαυτό μου που σε απάντησα, γιατί αυτό δεν ήταν κάτι που ήταν μέσα στην ιδιοσυγκρασία μου, δεν ήταν κάτι το οποίο θα ανέμενα από τον εαυτό μου να πράξει. Αυτός δεν ήθελε με τίποτα να χωρίσουν, συγκλονίστηκε από όλα αυτά και ήρθαν για ψυχοθεραπεία. Εκείνος ο άνδρας ερχόταν για θεραπεία 1,5 χρόνο, δύο φορές την εβδομάδα και κάναμε πολύ δομημένη ψυχοθεραπεία και πολύ αυστηρή Ήμουν πολύ αυστηρή στη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση με τον άνθρωπο αυτόν. Η γυναίκα του είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε με τίποτα να τα βρούνε. Μου είπε χαρακτηριστικά μπροστά του, είπε ότι εγώ τον λυπάμαι για την κατάντια του, τον λυπάμαι που είναι έτσι, δεν θέλω να είμαι μαζί του. Μπορώ να τον στηρίξω τρόπον του, να μην τον βγάλω έξω από το σπίτι αμέσως και να ανεχτώ να ζούμε στον ίδιο χώρο γιατί είναι και μικρό παιδί και ούτω καθεξής. Αλλά άμα τελειώσει η ψυχοθεραπεία του και άμα σταθεί στα πόδια του, θα χωρίσουμε. Κάναμε πολύ εντατική ψυχοθεραπεία με τον άνδρα αυτό. Φτάσαμε στις πολύ βαθιές ρίζες των αιτιών, όπου ο ίδιος ήταν τόσο εξαιρετικά μισογύνης και ήταν κάτι εξακολούθηση Δουλέψαμε τα τραύματα της παιδικής του ηλικία. Ο άνδρας αυτός ως παιδί υπήρξε θύμα γονικής αποξένωσης από τον πατέρα του, ο οποίος κατηγορούσε τη μάνα του ότι ήταν πόρνη και ανήθικη και ο οποίος τον δίδασκε συστηματικά ότι όλες οι γυναίκες είναι ανήθικες, όλες οι γυναίκες πληγώνουν, τραυματίζουν, προδώνουν τους άνδρες και εσύ πρέπει να μην δώσεις την καρδιά σου και την ψυχή σου σε μια γυναίκα, πρέπει να τις απατάς ούτω ώστε να μην μπορούν να σε πληγώσουν. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εθισμένος στο σεξ και ήταν επίσης εθισμένος στις σχέσεις. Δηλαδή κάθε φορά που δημιουργούσε μια καινούργια σεξουαλική σχέση η έξαψη και ο ενθουσιασμός που ένιωθε στην αρχή, η ψηλή αδερναλίνη και η ψηλή ντοπαμίνη τον έκανα να νιώθει όμορφα και θυσμό και δεν ήταν και ερωτευμένο με κάποια άλλη γυναίκα. Πήγαινε συνεχώ από τη μία στην άλλη. Αυτό το οποίο του τόνισα και του τόνιζα ήταν ότι δεν ανεχόμουν ούτε καν σεξουαλικό αστείο. Ούτε καν για αστεία να μιλάει για σεξουαλικά ζητήματα. Του εξήγησε ότι πρέπει να πάρει τον εαυτό του στα σοβαρά, να σταματήσει να νομίζει ότι είναι ένα έξυπνο τύπο ο οποίο κάνει σεξουαλικά αστεία και την πέφτει σε, στις γυναίκες που συναντά. Αυτό αυτός μάλιστα δεν είχε ούτε κινητό τηλέφωνο τότε. Μιλάμε για το μακρινό 2007. Ένας από τους όρους που του έβαλε ήταν να αποκτήσει κινητό τηλέφωνο γιατί όταν δεν έχει κινητό τηλέφωνο, δεν είχε τότε, ήταν το 2007, οι περισσότεροι είχαμε κινητά τηλέφωνα, αλλά αυτό πήγαινε από το περίπτερο και κανόνιζε τα ραντεβού του. Και επειδή δεν είχε συσκευή κινητού τηλεφώνου, δεν υπήρχε κίνδυνο να ανακαλύψει η γυναίκα του. Ένα από του όρου ήταν να έχει κινητό τηλέφωνο και να έχει το τηλέφωνο του χωρίς κωδικό και να μπορεί η γυναίκα του να πάσα στιγμή να έχει πρόσβαση. Μετά από πολύ καιρό που κάναμε θεραπεία με τον άνθρωπο αυτό, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόταν. In retrospect, αυτή τη στιγμή σκεφτόμενη την περίπτωση του ανθρώπου αυτού, θα έλεγα ότι είναι μία από τις εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις των καλοϊθών αρκεσιστών. Ήταν αρκισιστής, αλλά ήταν καλοήθης. Δεν το έκανε επίτηδες. Μεγάλωσε με αυτόν τον τρόπο, έμαθε με αυτόν τον τρόπο και ποτέ κανεί δεν τον είχε διαπαιδαγωγήσει. Θυμάμαι ότι ερχόταν στι συναντήσει μα και μου έλεγε: Κυρία Θέκλα, είναι σαν να πηγαίνω στο κατηχητικό και έρχεται η δασκάλα και με διδάσκει. <laughs> ναι, υπήρξα δασκάλα κατηχητικού πρωτού γίνω ψυχοθεραπευτρία, όμω δεν του έκανα μαθήματα κατηχητικού, του έκανα μαθήματα βασικών Ανθρωπίνων αξιών, μαθήματα ψυχοεκπαίδευση και έκανε πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Στο τέλο, προ έκπληξή μου, μου ζήτησε να έρθω μαζί με τη σύντροφό του, η οποία μου είπε ότι είδε την τεράστια αλλαγή που έκανε ο άνδρα της και ω προ τη συμπεριφορά του προ το παιδί του, αλλά και ω προ τη συμπεριφορά του μέσα στο σπίτι, είδε την ειλικρινή αλλαγή που έκανε και τότε άρχισαν να έρχονται μαζί ω ζευγάρι μέχρι που επιλύσαμε τα προβλήματά τους, έκανε και η κοπέλα τότε προσωπική ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσει το τραύμα της απιστίας, το οποίο το είχε βαθιά μέσα της και την πονούσε και τα κατάφερα. Με πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αυτά μόνο τα δύο περιστατικά έχω από τη μακρόχρονη κλινική μου πείρα, όπου μία σχέση κατάφερε να θεραπευτεί μετά από μία απιστία. Γνωρίζω πολλούς οι οποίοι δεν χώρισαν μετά από μια πιστία, οι οποίοι έκαναν ένα πρόχειρο επιφανειακό φτιάξιμο ή αν θέλετε δέσιμο με, ε, με επιδέσμους, ένα πρόχειρο επιφανειακό δέσιμο με επιδέσμους στη σχέση τους και δεν πήγα βαθιά ούτως ώστε να θεραπεύσουν το τραύμα της απιστίας και να θεραπεύσουν τα προβλήματα, τα υγιεινή προβλήματα της σχέσης τους. Αυτά είχα να πω στο σημερινό 60ο επεισόδιο του podcast. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις, τις δικές σας τοποθετήσεις και να δημιουργήσουμε έτσι ένα γόνιμο διάλογο και θα είμαι εξαιρετικά ευτυχής να διαβάσω στα σχόλια για ιστορίες επιτυχίας. Το εύχομαι.